Το θέμα είναι ότι μετά από πάρα πολύ ε, καιρό δεν έχουμε μειώσει συντάξεων. Εδώ είναι ο Υπουργό. Προσέξτε. Τι μα είπε μέχρι τώρα ο Υπουργό, Ότι με βάση αυτό το ασφαλιστικό ένα εκατομμύριο περίπου θα πάρουν αύξηση. Εδώ υπάρχει ένα αλλά. Αν η προσωπική διαφορά λέει ότι οφείλεται στο νόμο Κατρούγκαλου, μέρος της αύξησης θα πάει σε αυτή την οφειλή. Αν το ισοφαρίσετε. Δεν χρωστάτε τίποτα για το μέλλον. Αυτό είναι λογιστικό. Αν πάλι συνεχίσετε να χρωστάτε γιατί η προσωπική διαφορά ήταν τεράστια και η αύξηση είναι η μισή περίπου τη προσωπική διαφορά, πάλι δεν θα αφαιρεθεί ούτε ένα ευρώ κατά τον Υπουργό Εργασία, αλλά θα υπάρχει αυτή η προσωπική διαφορά μέχρι να μηδενιστεί από τι μελλοντικέ αυξήσει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μόλι γίνει όλο αυτό ο επανυπολογισμό, τότε θα πληρωθούν. Uh, οι αυξήσεις, μία και έξω, μαζί με τα uh, αναδρομικά. Και βέβαια, πάμε τώρα στα ενδότερα για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Δηλαδή, κοντά στο Πάσχα, κύριε Υπουργέ, βλέπετε να τελειώνει αυτός ο επανεπολογισμός και, και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γύρω στο Πάσχα. Τώρα, λίγο παραπάνω ε, από το Πάσχα, δε, δεν μπορώ να μιλήσω με ακρίβεια, αλλά ε, γύρω εκεί νομίζω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει... Και τον κύκλο του επαναπολογισμού, που είναι μια απαραίτητη τελευταία προϋπόθεση για να καταβληθούν τα αναδρομικά από 1η Δεκάτου του 19 Αυτά τα αναρτηθέντα ανακαλούνται, κύριε Υπουργέ. Τα αναρτηθέντα ενημερωτικά του επαναπολογισμού. Εντάξει, Υπάμε. Υπάρχουν, κύριε καθηγητά. Θα εκδοθούν όλα Μα, μέχρι, και ημέρα, μέχρι και την τελευταία ημέρα, μέχρι και την 1η Δεκάτου του 2019. Θα εκδοθούν όλα. Αλλά αυτά πλέον θα αλλάξουν ναι. και θα αναρτηθούν καινούργια. Λοιπόν. Ο νόμο που δείξατε, Ελάτε. κύριε Αυτιά. Με τον τίτλο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Μάλιστα. και Ψηφιακό Μετασχηματισμό Εθνικού Φορέα Κοινωνική Ασφάλισης, η ΕΦΚΑ, εκτό από τι διατάξει που περιγράψαμε πριν αυξήσεων, περιλαμβάνει πολύ σημαντικά κεφάλαια που αλλάζουν. Της ιστορίας, το ρου τη ιστορία στο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα μα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα και κάτι εδώ. Σημαντικό. Έχω δώσει εντολή να κλείσουν οι πόρτε, δεν αφήγετε αν δεν τελειώσει η Αυτό ο νόμο ναι. γράφτηκε και συντάχθηκε από υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασία. Αυτό σα τιμά και τιμά και του υπαλλήλου. Γιατί χθε πήρανε δύο με από τον ΕΦΚΑ. Το ξέρετε. Με από υπερκόπωση. Και επίση δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Και το ξέρετε. Θα πάμε και στα ψηφιακά, θα πάμε και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και βέβαια αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ ότι η προσωπική διαφορά κατρούγκαλου και το λέω δυνατά τρώει μέρος των αυξήσεων δυστυχώς, Διότι... δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα ναι. δεν μπορεί να αλλάξει αυτό επανέρχομαι στο παρελθόν σε κάτι το οποίο δεν μου αρέσει να κάνω αλλά το 2014 όταν παραδώσαμε όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε ανάγκη διαμόρφωση προσωπική διαφορά. Είχαμε ολοκληρώσει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, κατέρευσε η οικονομία το πρώτο εξάμεινο του 2015 και τότε δυστυχώ μπήκαμε σε μια νέα περιπέτεια μειώσεων άδικων και μη αναγκαίων στο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα με τον νόμο που αναφέρατε πριν. Τώρα διορθώνονται πολλά πράγματα. Και ξαναποκτά εμπιστοσύνη ο κόσμο στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, διότι αλλάζει και χαρακτήρα, γίνεται ανταποδοτικό το σύστημα και επανέρχονται αυξήσει οι οποίε αποκαθιστούν αδικίε. Εργασία συνταξιούχων. Την ευλόγησε την προσωπική διαφορά και η πρόεδρο του Συμβουλίου Την ευλόγησε. Δεν έχει άδικο εδώ. Ναι. Ο κατρούγκαλο βάρβαρα τη θέσπισε. Αλλά ευλογήθηκε και Μάλι. από το Συμβούλιο Επικρατεία, που είπε: καλώ με, με την κύριε που, νέα, πέρα, νέα. Νέα, Μητρόπουλε. Δεν είναι αυτούς. έτσι. Με την έννοια ότι η απόφαση για την προσωπική διαφορά. Ήταν η οικονομική κατάρρευση τη χώρα που αλλά... οδήγησε σε μειώσει αναγκαστικά των συντάξεων λόγω ότι το υπόδειγμα του οικονομικού τη χώρα κατέρευσε. Είπα, πηγαίναμε σαν... αυτό, πηγαίναμε, επίσης, πηγαίναμε να να εξαι... με ανάπτυξη 3-3,5% το 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά και ξαφνικά πέσαμε σε ύφεση ξανά. Λοιπόν. Και αυτό έριξε τον παρανομαστή του υπολογισμού των συντάξεων και οδήγησε σε άδικε λοιπόν. και μη αναγκαίε περικοπέ. Εργασία συνταξιούχων. Διπλασιάζεται η σύνταξη. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχο εργάζεται, δηλαδή επανέρχεται το 70% τη σύνταξη για αυτόν που θα εργάζεται, κύριε Υπουργέ. Απαντώ. Ο κόσμο των συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι, κύριε Αυτιά, αποτελούν για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Εργασία ένα ενεργητικό, δυναμικό, ζωτικό κομμάτι με μεγάλη εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ακόμα πολλά. Ο νόμος Κατρούγκαλου και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τιμώρησε αυτού του ανθρώπου. Περιέκοψε 100% τη σύνταξη στου δημοσίου υπαλλήλου συνταξιούχου και κατά 60% στου ιδιωτικού υπαλλήλου. Με την παρέμβασή μα σε αυτό το νόμο, αποκαθιστούμε αυτέ τι αδικίες και δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτό το σε πλούσιο σε ενέργεια, γνώση και εμπειρία, ανθρώπινο δυναμικό, του συνταξιούχου και του, δημοτικού, του, και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να επανέλθουν στην παραγωγική διαδικασία, του έχουμε ανάγκη και αποκαθιστούμε την τιμωρητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντά του ισότιμα πλέον και ενιαία 70% τη σύνταξή του. Ειδικά όμω για του αγρότε, το 100% τη σύνταξη. Θέλουμε τον αγρότη στα χωράφια να συνεχίσει τη λειτουργία του. Μα λείπουν εργατικά χέρια, γι' αυτό υπάρχει ειδική πρόνοια για του αγρότε. Άρα λοιπόν, αμέσω μετά την ψήφιση του νόμου, Μάλιστα. όσοι συνταξούχοι εργάζονται, ναι. θα πάρουν το 70% τη σύνταξή του, όπω είχαμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ εδώ, στην συνεντεύξη που είχαμε δώσει, αποκαθιστώντα αδικία. Και την τιμωρητική αντίληψη απέναντι στου συνταξιούχου που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και την απαξίωση που τη έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και το συνδέω αυτό με ένα πρωτοσέλιδο που χθε είδα. Ένα, ε, θα πάμε το, μετά. Εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, διότι τι λέει λοιπόν το πρωτοσέλιδο του ΣΥΡΙΖΑ, Λέει ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να δώσει τι αυξήσει αυτέ στου συνταξιούχου. Όχι. Είμαστε αντίθετοι και μάλιστα μα εγκαλεί μην τολμήσουμε με να φέρουμε με τροπολογία, δεν είναι τροπολογία, κεντρική διάταξη, κεντρική πολιτική. Οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτε, έχουν εμπειρία, του θέλουμε ζωντανού. Στην παραγωγική διαδικασία τη χώρα μπορούν να προσφέρουν. Μία παρένθεση. Να το πρέπει εξηγήσω. Να είναι, πρέπει να είναι προσεκτική. Να εξηγήσω όλα ξεκίνησαν... να είναι προσεκτική. Όλα ξε... διότι Ακούστε. εάν συλληφθούν συνταξιούχοι οι οποίοι από εδώ και πέρα είναι αδήλωτοι, το πρόστιμο είναι τρομακτικό. Μάλιστα. Ε, το ξεκαθαρίζω. Το λοιπόν. πρόστιμο. Προ, ε, ισχυρό, μεγάλο πρόστιμο, κύριε Πώς... καθηγητά. Πώς... Όποιο συλληφθεί, όπω είχα βάλει το 1500 στου εργαζόμενου για τι επιχειρήσει που είναι αδήλωτοι, αδήλωτο συνταξιούχο που τώρα το αποκαθιστούμε τη σύνταξη, θα έχει πολύ βαρύ, βαριά επίπτωση. Βάλιστα. Προειδοποιούμε, το λέει ο νόμο. Καλό είναι να ενημερωθούν και οι επιχειρήσει που θα απασχολήσουν ε, συνταξιούχου να το ξέρουν οι Φίλε και φίλοι, είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα συνταξιούχοι του δημοσίου που πήγαν στο χωριό του. Κύριε Νικολοπούλο, θυμάστε πόσα τηλεφωνήματα ετέθησαν εδώ, πόσα μηνύματα ήρθαν από πάρα πολύ κόσμο και μου λέγανε. Εγώ, συνταξιούχο του δημοσίου, πήγα στο χωριό μου και οι συγχωριανοί μου μου κάνανε την τιμή να με έχουν αντιδήμαρχο, να με έχουν πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Σάρδη, από την Κίμολο. Σα λέω το όνομά του του ανθρώπου. Μου λέει: Είμαι όλη μέρα στο Δημαρχείο, και δεν πληρώνουμε ούτε τη σύνταξη του Δημοσίου. Δεν έχω έσοδα από το Δημαρχείο τη Κιμόλου, αλλά αγαπάω τον τόπο μου. Αυτό το πράγμα το έθεσε υπόψη και του κυρίου Βρούτση, αλλά και του κυρίου Πρωθυπουργού. Έφτασε η πληροφορία μέχρι εκεί που έπρεπε. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο νόμο και λέει: Είσαι συνταξιούχο του Δημοσίου. Δουλεύει, αμυνθεί και παρέχει υπηρεσίε στο Δήμο, στην κοινότητα, στον τόπο όπου μεγάλωσε. Ε, Υπηρετεί τον τόπο, υπηρετεί την πατρίδα. Να σου κόψω και τη σύνταξη θα ήταν το μεγαλύτερο λάθο. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα. Γι' αυτό έχει σημασία η δική σα παρέμβαση. Εδώ λοιπόν όλα, κύριε Υπουργέ. Είναι αποτρεπτικό ο νόμο για το χώρο τη αυτοδείξη. Εδώ Χθες είναι. Χθε είχατε τον τόμος. κύριο Θεοδωρικάκο εδώ, κύριε Αυτιά, ο οποίο διατύπωσε διαμέσου τη αυτοδίκηση συνολικά τη χώρα μα. Ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ δεν έχει προηγούμενο, διότι ήταν αποτρεπτικό ο νόμο να ασχοληθούν Έτσι. άνθρωποι με την τοπική αυτοδίκηση. Λοιπόν. Δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα να ασχοληθούν. Πάμε σιγά-σιγά. τώρα πλέον μπορούν ναι, όλοι ναι. να ασχοληθούν. Όχι, διάλειμμα. Διάλειμμα, Γιώργο, ναι. διάλειμμα. Εδώ θα είναι ο Υπουργό μαζί μα. Κυρίε και φίλοι. Ε, διάλειμμα, Γιώργο. Εδώ είναι ένα τόμο ατέλειωτο με δικά σα. Ακούστε. Έχουν ομαδοποιηθεί και στο τέλο τη ημέρα. Ο κύριο Βρούτσης θα τον πάρει το κατάλογο. Το τελευταίο που ήρθε είναι από τον Πάνο του Ρουμελιώτη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Όλα λοιπόν εδώ, από ναυτικού, εργαζομένου, γυναίκε, χίλια δυο. Τι γυναίκε που είναι απληρώτες, που ζουν με 300 ευρώ, προσθέξτε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.